Έχετε τέτοια πληροφόρηση, γιατί εμείς βέβαια σας έχουμε σήμερα για να συζητήσουμε για αυτό που είπε ο Σόιμπλε, success story Ελλάδα, αν είναι success story, αν θα βγούμε από το μνημόνιο, αν θα βγει τίποτα με τη συνάντηση της ελληνικής πλευράς με την Τρόικα την επόμενη εβδομάδα. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό που δείξαμε πριν από λίγο. Προσωπικά δεν έχω κανένα τέτοιο στοιχείο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αμφισβητώ. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και το λέω με πόνο καρδιάς ότι είναι φυσιολογικό. Όχι ότι θέλω να το, αν θέλετε, να το δώσω ψήφο εμπιστοσύνη του γεγονότος, ότι όταν έχεις καταρρεύσει, όταν έχεις πτωχεύσει ως κράτος και όταν δέχεσαι ως πτωχευμένος να πάρεις το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία υπό όρους ουσιαστικά μιας διεθνούς οικονομικής επιτήρησης, το οποίο σημαίνει πλήρη κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση να γράφονται όλα τα νομοσχέδια στα αγγλικά και όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και σε κακά αγγλικά, φωτοτυπίες, γιατί ξέρετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ και 25 χρόνια. Το έχει ξανακάνει σε άλλες χώρες αυτό, δηλαδή να στέλνει νομοσχέδια έτοιμα προκειμένου να περάσουν αυτά που θέλει το ίδιο? Βεβαίως αυτό κάνει πάντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από ανθρώπους που έχουν δουλέψει στο Νομισματικό Ταμείο και στη Διεθνή Τράπεζα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την πρακτική τους. Η πρακτική τους είναι πηγαίνουν, παίρνουν το αεροπλάνο από την Ουάσιγκτον, πηγαίνουν στην Ιγυρία, πηγαίνουν στην Νότια Κορέα, πηγαίνουν στην Ουγγαρία, πηγαίνουν, έρχονται στην Αθήνα. Πηγαίνουν από το αεροδρόμιο κατευθείαν σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Δεν βλέπουν τίποτα στο μεταξύ. Έχουν το ίδιο κείμενο, τα ίδια μέτρα ακριβώς. Λίγο cut and paste είναι η όλη ιστορία. Και ουσιαστικά δεν θυμούνται καν σε ποια χώρα ήταν την προηγούμενη μέρα. Οι κυβερνήσεις τι είναι, διεπεραιωτές είναι δηλαδή. Η κυβέρνηση δική μας, ας πούμε, πώς το δέχεται έτσι? Αυτό δεν θα σας το απαντήσω εγώ. Ζούμε 4 χρόνια την γέννηση μιας μνημονιακής Ελλάδας, η οποία έχει χωρίσει την πολιτική εξουσία στους δανειστές. Πάντως είναι σοβαρή κατάσταση. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κύριε Βαρουφάκη, ενισχύεται αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης. Από τη στιγμή που έχουμε αποδεχτεί τη λογική του ότι ο πτωχευμένος θα προσποιηθεί ότι δεν πτώχευσε δανειζόμενος. Άρα αυτό που μας κάνετε εσείς ουσιαστικά ενισχύετε την αποκάλυψη του κ. Αλεξιάδη, ότι γνωρίζετε ότι σε άλλες χώρες έχει γίνει αυτό. Μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο, μας λέει ο κ. Βαρουφάκης, ο καθηγητής οικονομικής θεωρίας, έχουν ένα νομοσχέδιο στην τσάντα. Το ίδιο μπορεί κάποιοι, κ. Βαρουφάκη, να μην ξέρουν και σε ποια χώρα βρίσκονται από αυτούς. Δηλαδή, δεν θυμούνται σε ποια χώρα είναι. Γι' αυτό δεν σας το λέω εγώ. Υπάρχουν αυτοβιογραφικά βιβλία από στελέχη του Δουνουτού και της Διεθνούς Τράπεζας που διαβάζω. Αυτό τον κύριο Μίκελσεν εσείς τον γνωρίζετε? Τον έχετε ξανακούσει αυτόν τον Μίκελσεν? Όχι, δεν τον έχω ακούσει. Και να τον έχω ακούσει μπορεί να τον έχω ξεχάσει. Τώρα το θέμα είναι αν έχει αποτέλεσμα σε καμία χώρα αυτό το πρόγραμμα. Έτσι και τι αποτέλεσμα έχει? Το Μίκελσεν δεν το ξέρει. Συνήθως καταστροφικό. Κύριε Βαρουφάκη, το Μίκελσεν δεν το ξέρετε, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρετε τον κύριο Σόιμπλε. Θέλω να μας όλοι μας τον γνωρίζουμε τον κύριο Σόιμπλε. Τον βιώνουμε, θα έλεγα, τον νιώθουμε. Ο οποίος μίλησε και για success story το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ο κύριος Σόιμπλε, μαζί με την κυρία Μέρκελ, από τα τέλη του 2012, ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική. Και είναι η στρατηγική της προπαγανδιστικής, επικοινωνιακής κίνησης να χαρακτηριστεί η μεγάλη ήττα της ευρωπαϊκής οικονομίας ως νίκη. Είναι δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή κρίση αυτή τη στιγμή βαθαίνει. Βλέπουμε και τα γεγονότα στην Γαλλία, στην Ιταλία. Αλλά η γερμανική πολιτική ήταν, μου θυμίζει, ξέρετε, τους στρατηγούς των μεσαιωνικών στρατών, που κάποια στιγμή όταν κουράζονταν μέσα στις διάρκειες μιας μάχης, ανακήρυσαν τους εαυτούς τους νικητές και αποχωρούσαν. Κάπως έτσι η Γερμανία αποφάσισε ότι η κρίση του ευρώ ενικήθη από τη γερμανική πολιτική και για να στοιχειοθετηθεί αυτό δημιουργούν μια σειρά από νέες φούσκες στις χρηματαγορές με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως και την αρρωγή, και εδώ είναι το τραγικό, της κρίσης του αποπληθωρισμού. Γιατί ξέρετε, όταν οι τιμές πέφτουν στις χώρες μας, όπως στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε εμάς, όταν έχεις αρνητικό πληθωρισμό, είναι πολύ εύκολο να πέσουν τα επιτόκια δανεισμού, τα ονομαστικά επιτόκια δανεισμού, γιατί τα πραγματικά επιτόκια έχουν ανέβει. Για τα πραγματικά επιτόκια, να σας θυμίσω, είναι η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου
Έτσι. Αυτό που ακούγεται το επιτόκιο και του πληθωρισμού. Όταν ο πληθωρισμός είναι αρνητικός, ακόμα και ένα 1% επιτοκίου μπορεί να μετατρέπεται σε 3-4% πραγματικού επιτοκίου. Το θέμα είναι ότι... Οπότε αυτό το οποίο είναι ουσιαστικά μια καταστροφή για την οικονομία, να έχει από πληθωρισμό, χαρακτηρίζεται ως επιτυχία και εμπιστοσύνη των αγορών στις οικονομίες μας. Γιατί επιμένει όμως, κύριε Βαρουφάκη, ο Σόιμπλε σε αυτή την πολιτική? Εδώ ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι. Έπεσε η κυβέρνηση του Ολάντ. Υπάρχει μια νέα κυβέρνηση με έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος λένε ότι είναι δεξιότερος του δεξιού. Γιατί επιμένει, αφού βλέπει ότι αυτό το πράγμα οδηγείται σε μια καταστροφή, ακόμα και για την ίδια τη Γερμανία και για το σύνολο της Ευρώπης? Είναι εγκλωβισμένοι? Κοιτάξτε, το είχαμε συζητήσει και την περασμένη φορά. Θα το πω άλλη μια φορά. Η γερμανική πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να αποφανθεί για το τι θέλει να κάνει με την κρίση της Ευρωζώνης. Υπάρχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία συγκρούονται μέσω των εκπροσώπων τους στη γερμανική κυβέρνηση, μεταξύ τριών επιχειρηματικών ομάδων, αν θέλετε. Είναι οι τράπεζες της Φραγκφούρτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή κάνουν πάρτι λόγω της ευρωκρίσης. Για να σας θυμίσω κάτι πολύ απλό. Από την ώρα που ξεκίνησε η ευρωκρίση, υπάρχει μια ροή κεφαλαίων προς τις τράπεζες της Φραγκφούρτης. Η οποία ροή κεφαλαίων προς τις τράπεζες της Φραγκφούρτης καλύπτει τη γύμνια τους, την πτώχευσή τους, γιατί δεν είναι καθόλου σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Η Deutsche Bank, η Finance Bank. Αυτό είναι το ένα επιχειρηματικό συμφέρον. Θέλει τη συνέχιση της κρίσης χωρίς την κατάρρευση του ευρώ. Υπάρχει ένα δεύτερο επιχειρηματικό group, το οποίο θα ήθελε μια επίλυση και πιέζει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι το πιο ισχυρό. Είναι το επιχειρηματικό group του βιομηχανικού τομέα, των μικρομεσαίων γερμανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν παραγωγή και βάση στην Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη. Και ζητάνε να περιοριστεί η λιτότητα και να αρχίσει λιγάκι αυτό που λέμε η ανάπτυξη. Και... Ακριβώς. Κύριε Βαρουφάκη, επειδή πρέπει να πάμε. Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα. Θα την πούμε. Είναι οι πολυεθνικές γερμανικές επιχειρήσεις, που δεν ενδιαφέρονται. Ωραία. Δεν ενδιαφέρονται γιατί η παραγωγή τους βάζει στην Ασία. Με αυτά τα σημεία που μας αναφέρετε, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε, γιατί θέλω να βάλω και τους πολιτικούς να πούνε και αυτοί δύο σχόλια. Σας ευχαριστώ.